judge, how do you see the organization of this Final Four coming into Limassol ahead of today's games? Kalispera to everybody. We are very happy to be here in Limassol. I think that we are going to have very nice basketball event. Hopefully everybody will be happy in Limassol on Sunday evening, but it's going to be tough games for everybody. And I'm sure that organization is perfect. Everything worked in the right way, and I'm happy and proud to be here. The presentation of the teams have started. Mr. Stix, there's a lot of enthusiasm in Limassol about this Final Four. What kind of enthusiasm did you receive being here once again? A lot, and I'm proud and happy that we managed to bring it here. I was here 2007, this day my last game, and as a sport director of the Balkan League, I'm more than happy and proud to be here again, and everybody are excited, and everybody like to do the best, and I'm sure that everybody will be happy. One last question, how do you judge this year's competition with five teams, the Israeli teams not being able to compete? How do you feel the Balkan League competed this year with the first ever Cypriot participation? First, this is what happened in the past in history. We reached the Final Four with the four teams that need to be here. And we will make nice Final Four, and this is the opening of the coming season. Thank you very much. Thank you very much. All the best. Ακούσα με τον κύριο Shea Streets και πάμε τώρα εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε να πάρουμε και εμείς τη θέση μας στον χώρο σχολιασμού και να βάλουμε και στο παιχνίδι τον Ανδρέα, τον Απόστολο, τον συνάδελφο. Η παρουσίαση των ομάδων που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στο παρκέ του Νίκος Σολομονίδης. Σικάλ Πρίστινα απέναντι στην Νόρτσεν, Κόσοβο εναντίον Μαυροβούνιο. Δεν ξέρω αν κατά πόσο με ακούς η Ρώτα. Τώρα ναι, σε ακούμε και μια χαρά. Και εγώ σε ακούω μια χαρά. Τέλεια. Λοιπόν, Ανδρέας Απόστρατος μαζί μου, θα είμαστε στην περιγραφή αυτού του αγώνα. Θα ετοιμαστούμε σιγά σιγά, θα μπούμε σε ρυθμό Final Four, διότι εννοείται πως αργότερα σήμερα στις 8.30 απόψε η Πέα Πολέκα ΕΛ αντιμετωπίζει την Πέια του Μαυροβουνί, του Κοσόβου, το δεύτερο ημιτελικό. Τώρα έχουμε το πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στην Σικάλ Πρίστινα
και την Lok Tsen, δύο ομάδες που αναμετρήθηκαν φυσικά και στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Ανδρέα, ερχόμενος στη Λεμεσόνα, να δώσουμε λίγο κλίμα πρώτα απ' όλα. Έχει αλλάξει, εδώ οι διαιτητές να πούμε πρώτα, είναι η Όγγεν Γιώγκη, Στέφαν Κουμπούροβιτς και ο Νταβίτ Ισμίρλι. Η αρένα εδώ τον Νίκο Σολομονίδης έχει φρεσκαριστεί. Κοίτα, εκτός τότε έχει φρεσκαριστεί, έχει βάλει τα καλά του, τα γιορτινά του. Έχουμε δει αρκετές καλές αλλαγές, θετικές αλλαγές. Έγινε και ακόμα πιο μπασκετικό το γήπεδο της ΑΕΛ. Βέβαια σήμερα από όσο έχω ψάξει έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια, πάρα πολύ λίγα εισιτήρια θα είναι στην διάθεση των φίλων της ΑΕΛ πριν από το μεγάλο παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΛ μετά από πάρα πολύ καιρό θα διεκδικήσει κάποιο τίτλο, πόσο μάλλον και έναν ευρωπαϊκό τίτλο, όσο και να ονομάζεται Βαλκανική Λίγκα, δεν πάβει να είναι ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο όσον αφορά το γήπεδο είναι το ότι έχουν μπει κερκίδες και στην πίσω ρακέτα, όπου όρθιοι ξέρουν τον Νίκο Σολομονίδης υπήρχε κάτι σαν κουρτίνα πριν, πλέον έχουν μπει καθίσματα που μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 500 θεατές. Είναι από άκρη σ' άκρη, θα είναι γεμάτο το γήπεδο και και θα γίνουν και διάφορες εκπλήξεις. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τις μεταφέρουμε. Πάμε τώρα. Πάμε να κάνουμε κάποιες αναφορές. Φυσικά, πριν το παιχνίδι, το δεύτερο ημιτελικό, θα τιμηθεί η Γαλλία Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Η coach της ΑΕΛ. Ελπίζω μόνο να μην της αποσπάσουν και ιδιαίτερα την προσοχή, διότι έχει δουλειά σημαντική να κάνει η Γαλλία Παπαδοπούλου αργότερα σήμερα με τον αγώνα της μη τελικής φάσης. Λοιπόν, Ανδρέα, συνεχίζεις, διότι είμαστε λίγο έτοιμοι πριν από την Ναι, ναι, ναι. Τσέντρα, απλά να πούμε από ότι από τα θετικά που έχουμε δει στο γήπεδο του Νίκο Σολομονίδης είναι ότι έχουν μπει τα μπάνερ με τους τίτλους και τις κατακτήσεις που έχει κάνει η γυναικεία ομάδα της ΑΕΛ από το 1993 μέχρι και το 2024. Έχει γεμίσει όλη η οροφή του Σολομονίδης, η αλήθεια είναι. Έχει γεμίσει. Βασίλισσα του Κυπριακού μπάσκετ. Όντως. Πολύ ωραίο αυτό, διότι η ισότητα των φίλων δεν πρέπει να είναι μόνο σύνθημα, αλλά πρέπει να είναι κάτι που το αναδεικνύουμε και στην ΑΕΛ. Έβαλαν τα τρόπια της ομάδας. Λοιπόν, Ανδρέα, στο παιχνίδι μας, πάμε. Να πάμε σιγά σιγά, να μιλήσουμε, να ξεκινήσω έτσι, να κάνω τη εισαγωγή και να σου δίνω το λόγο. Εδώ είναι ο Γιάκ Σαβούλιτς, head coach της ομάδας της Πρίστινα. Head coach είναι ο Πέταρ Γιοβάνοβιτς και μαζί του η βοηθής Ζάρκο Τραγκίσεβιτς. Ενώ εδώ είναι η Λότσεν από την πόλη Τσετίνια, είναι η αυτοκρατορική πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, μια πανέμορφη πόλη που βρίσκεται στην... Ο Πέταρ Γιωβάνοβιτς είναι ο head coach της Λότσεν, να το εδώ. Είναι μια πόλη που βρίσκεται ανάμεσα στην Ποντγκόριτσα και την Πούτβα, την παραλιακή πόλη. Πάρα πολύ ωραία περιοχή, την οποία είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης το 2019. Τα παιδιά στο ΒΑΝ νομίζω θυμούνται εκείνη την διοργάνωση. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το Jump Ball εδώ στην κλειστή αίθουσα Νίκος Σολομονίδης στην Λεμεσό, με τις κόκκινες εμφανίσεις η Λόφτσεν, με τις λευκές η Πρίστινα του Κωσόβου. Η Λόφτσεν από το Μαυροβούνιο, το Jump Ball, πρώτη κατοχή για την ομάδα του Μαυροβουνίου με τον Σούσιτς, τον ψηλό της ομάδας, το τεσάρι να παίρνει την μπάλα κοντά στο καλάθι, βγάζει έξω στον Λάτκοβιτς, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει, δίνει πάσα στη γωνία, το σιούτ για τρεις, άστοχο από τον Μπογκδάνοβιτς, rebound, πρώτη επίθεση για την ομάδα της Πρίστινα, η πρωτεύουσα του Κωσόβου, η Σικάλ Πρίστινα, η ομάδα η οποία πριν από λίγες εβδομάδες βρισκόταν εδώ στο Σολομονίδης, όπου κέρδισε δύσκολα την ΑΕΛ στο παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος. Ένα παιχνίδι τελικά που δεν άλλαξε και πολλά. Απλά έφερε τα ανάλογα ζευγαρώματα που θα δούμε σήμερα. Πρώτο καλάθι για την Πρίστινα με τον Σίρκο. Η επίθεση τώρα για την ομάδα του Μαυροβουνίου. Το πρώτο σφύριγμα για φάουλ. Ανδρέα, πώς τρώτε έτσι, έτσι μια πρώτη κουβέντα για το κλίμα εδώ. Προφανώς το άδειο, το γήπεδο είναι άδειο, διότι η ΑΕΛ αγωνίζεται αργότερα, θα γεμίσει το γήπεδο φυσικά.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στην πόλη της Λεμεσού έχει σημάνει συναγερμός. Ενώ βλέπουμε ένα πολύ ωραίο καλάθι τώρα από πλευράς Λόβετσε, το έχει πετύχει ο Μπογκδάνοβιτς. Η αλήθεια είναι το ότι η πόλη της Λεμεσού έχει μπει για τα καλά στο κλίμα. Και όντως θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Τώρα όσον αφορά για το παιχνίδι που βλέπουμε τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν φέρει οπαδούς, μόνο κάποια συγγενικά τους πρόσωπα βλέπουμε στις κερκίδες των δύο ομάδων. Είναι και λογικό, η αλήθεια είναι και το ταξίδι, αλλά όμως ένα από τα θετικά το ότι και η ΑΕΛ φιλοξενεί σήμερα το παιχνίδι είναι ακριβώς το ότι στα προηγούμενα παιχνίδια, ακόμα και στο εξωτερικό και στο Μαυροβούνιο αλλά και στο Κόσοβο, δεν υπήρχε τόσο πολύς κόσμος όσο αγκάλιασαν οι φίλοι της ΑΕΛ την διοργάνωση. Λοιπόν, η Λόφτσεν η οποία βάζει καλάθι με τον Λάτκοβιτς, ο οποίος παίρνει και το φάουλ. Πίσω μας εδώ από το χώρο σχολιασμού υπάρχουν κατά κρίβεια τέσσερις φιλάθλοι της ΠΕΙΑ, της ομάδας που αγωνίζεται μετά με την ΠΕΙΑ Πολέκα ΑΕΛ. Θα στοχίσει την βολή ο Λάτκοβιτς, το 4-2 για την ομάδα της Λόφτσεν. Οι δύο ομάδες που τέθηκαν αντιμέτωπες φυσικά δύο φορές στη regular season από μία νίκη, Ανδρέα. Οι δύο ομάδες που βλέπουμε σήμερα εντός έδρας, η Λόφτσεν κέρδισε στις 22 Νοεμβρίου την Πρίστινα με 90-83, ενώ στον αγώνα που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου στην Πρίστινα του Κωσόβου η Σιγκάλ κέρδισε τη Λόφτσεν εύκολα 96-65. Και λοιπόν, ναι, ένα από τα σταριστικά τα οποία μπορούμε να, ενώ βλέπουμε τώρα προσπάθεια, το τρίποντο από την γωνία, Ανδρέα, έτσι θα σώσω λόγο μόλις έχουμε το πρώτο κενό. Ο Λάτκοβιτς αστόχησε μια επίδεση διαρκείας για την Λόφτσεν, η οποία δεν είχε αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα όμως είχε η προσπάθεια από τον Diamond Smith, τον παίχτη της Σιγκάλ, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Στην επίθεση βρίσκεται η Λόφτσεν με το σιούτ από μακριά, άστοχο, ο Ανδρέα Στεβάνοβιτς. Επιθετικό rebound και καλάθι για την Λόφτσεν με τον Μίλος Λόπισιτς. Davis, πρώην παίχτης της ανόρθωσης, πάει στο καλάθι και εύκολα καρφώνει απέναντι το Σούσιτς, δεν μπόρεσε να τον σταματήσει. Η Λόφτσεν σε επίθεση, Λάτκοβιτς, ο οποίος ψάχνει κοντά στο καλάθι, θα δεχτεί την τάπα ο Σούσιτς. Πολύ καλή άμυνα από τον Σμιθ. Στο drive, δύο πόντους από τον Dante Clark. Πάρα πολύ καλό το ξέσπασμα του Dante Clark, ο οποίος πήγε προς το καλάθι και σκόραρε δύο πόντους για την Πρίστινα 8-6. Σούσιτς δεν μπορεί, έρχεται επιθετικό rebound και σκοράρει για την Λόφτσεν ο Μάρκο Σούσιτς. Προηγουμένως ήταν η άστοχη προσπάθεια από τον Λόπισιτς, τον center της Λόφτσεν. Το σκορ στο 8-8. Αιούπι έδωσε στον Κλάρκ, ακοντά στο καλάθι ο Σμιθ θα πετύχει δύο πόντους για την ομάδα του, ο οποίος δείχνει, και γενικά η Σιγκάλ θα έλεγα ότι δείχνει να μην έχει ιδιαίτερο αντίπαλο κοντά στο καλάθι παρά την προσπάθεια, την παρουσία εκεί του πολύ ψηλού του Σούσιτς. Εν τούτης η Σιγκάλ δείχνει να κυριαρχεί στο κομμάτι αυτό. Davis. Θα πάρει το φάουλ ο Davis. Θα έχει την ευκαιρία από τη γραμμή να προσθέσει δύο πόντους για την ομάδα του. Ο Diamond Stone είναι το όνομά του που είναι περασμένο στο φύλλο αγώνος, ο παίκτης με το νούμερο 33 για την Πρίστινα.
στη γραμμή βρίσκεται με το νούμερο 9. Είναι ο Davis, ο οποίος είπαμε έπαιζε στην Κύπρο την περσινή χρονιά. Ανδρέα, στην ανόρθωση είμαστε 5 και 38 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου εδώ στον Νίκο Σολομονίδης. Πρώτος ημιτελικός της Βαλκανικής Λίγας του Final Four, το οποίο διεξάγεται εδώ στη Λεμεσό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες φαίνονται ισάξιες και ισοδύναμες στο παρκέ. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι έχουν από μία νίκη οι δύο ομάδες στο να μεταξύ τους παιχνίδι. Έχεις αναφέρει και πριν τα σκορ που συμμετείχα στην Βαλκανική Λίγκα. Όμως, είναι δύο ομάδες οι οποίες γενικότερα σκοράρουν κατά μέσο όρο οι Πρίστινα 74 πόντους και οι Λόφτσεν στους 77 πόντους. Mm-hmm. Όμως στα μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε ένα μέσο όρο για την Πρίστινα στους 90 πόντους και ένα μέσο όρο για την Λόφτσεν στους 78. Οπότε έχω την εντύπωση ότι θα δούμε σκορ και από τις δύο ομάδες. Δεν θα φοβηθούν καθόλου το τρίποντο, δεν θα φοβηθούν καθόλου τις διεισδύσεις. Άλλωστε έχουμε δει τα drive των δύο ομάδων, είναι αρκετά αθλητικές οι ομάδες και βέβαια μιλάμε για δύο χώρες οι οποίες παραδοσιακά ανήκουν σε μια σχολή μπάσκετ η οποία κάποτε ήταν από τις κορυφές στην Ευρώπη. Λοιπόν, 12-8 είναι το σκορ, προηγείται η Πρίστινα η οποία ξεκίνησε με την μπάλα να προσπαθεί να τη στέλνει κοντά στο καλάθι. Όμως ένα σοβαρό πρόβλημα τώρα για την ομάδα του Κωσόβου με τα φάουλ. Έκανε το τρίτο του φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, ο Diamond Stone. Αυτό και αν είναι σοβαρότατο πρόβλημα για την Πρίστινα. Πήγε στον πάγκο λοιπόν ο πρώην NBA-er, έπαιξε 7 παιχνίδια με τους Los Angeles Clippers. Ο Stone, ο οποίος είναι στον πάγκο. Σφύριγμα για φάουλ, ο Clark, ο Dante Clark, ο οποίος στο παιχνίδι με την Pea Bole KL πριν από μερικές ημέρες, αυτός ο παίχτης με το νούμερο 0, μόλις είδαμε την επανάληψη, είχε κάνει αυτός νωρίς 3 φάουλ με αποτέλεσμα να τον στερηθεί η ομάδα του. Τώρα η Πρίστινα στερείται λοιπόν τον Diamond Stone με 3 φάουλ νωρίς στο παιχνίδι. Στην που έχει και 2 φάουλ ο Βισάρ Αιγιούπι. Αυτό αλλάζει τις ισορροπίες διότι ο Stone είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά με 4 πόντους, 2 rebound. Ο παίχτης ο οποίος 27 ετών έπαιξε στο NBA τη σεζόν 16-17 στους Clippers. Είναι και διεθνής με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών κάτω των 17, για να δεις ότι ήταν από τους καλύτερους στην ηλικία του. Να πούμε ότι έχει κάνει τα 3 φάουλ. Ότι η Πρίστινα στο παρελθόν είχε σπουδαίους παίχτες και μάλιστα και για να καταλάβει ο κόσμος που μας βλέπει, η Πρίστινα έχει στον πλαμαρέ της αρκετά τρόπαια και παρουσίες και σε FIBA Eurocup στο παρελθόν. Έχει κερδίσει 14 εθνικά πρωταθλήματα, 15 εθνικά κύπελα, 7 Super Cup τα τελευταία 14 χρόνια. Και εκτός του ότι αγωνίζεται στη Βαλκανική Λίγκα, όπως είπαμε και στο παρελθόν, είχε και συμμετοχές στην το FIBA EuroCup. Η Πρίστινα δεν είναι τυχαία ομάδα, είναι μια αρκετά καλή και αξιόλογη ομάδα που κατά καιρούς φέρνει πάρα πολύ καλούς μπασκετμπολίστες. Λοιπόν, 15-8 προηγείται η Σικάλ, η οποία έχει κάνει ένα ξέσπασμα μετά το αρχικό 8-8. Η Σικάλ, η οποία είναι και στην γραμμή των βολών για επιπλέον βολές, έχει ήδη 3-3 σήμερα. Έβαλε 2-2 Σαχίν Ντέιβις, ο οποίος είναι τώρα στην γραμμή για τρίτη και τέταρτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Θα στοχίσει όμως την βολή, τη στιγμή που η Λόφτσεν έχει 0 στις 3 βολές σήμερα. Κακό ξεκίνημα για την ομάδα του Μαυροβουνίου, που τερμάτισε στην τέταρτη θέση της regular season. Αντιμετωπίζει την Σικάλ Πρίστινα, η οποία ήταν πρώτη φυσικά, αφού κέρδισε την ΑΕΛ εδώ στη Λεμεσό στο παιχνίδι που κρινόταν η πρωτιά στις 25 Μαρτίου. Στην επίθεση βρίσκεται η Λόφτσεν με τον Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος ζυγίζει την μπάλα, ψάχνει συμπαίχτη, είναι ο Λάτκοβιτς, τώρα ο Λόπισιτς, ξανά ο Μπογκδάνοβιτς, παίρνει το screen από τον Λόπισιτς, του φεύγει η μπάλα και έρχεται και κλέβει για την Πρίστινα και πάει στο coast to coast ο Χέντρικ Σίρκο, που σκοράρει 18-8 πρέπει να είναι το σκορ. Ναι, τώρα ανανεώνεται και στον πίνακά μας. Έχουμε time-out στο παιχνίδι. Time-out φυσικά που ζήτησε
η ομάδα της Λόφτσεν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στη ζωντανή μας μετάδοση από την κλειστή αίθουσα Νίκος Σολομονίδης εδώ στην Λεμεσό, όπου στην πρώτη περίοδο το σκορ είναι 18-8 υπέρ της Πρίστινα. Εμείς βλέπουμε highlights από το μέχρι στιγμής παιχνίδι, 3:45 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ανδρέα Απόστρατε, η Πρίστινα πολύ καλύτερη μέχρι στιγμής, ειδικά στα τελευταία 3 λεπτά, παρά το γεγονός ότι έχει χάσει το ψηλό της με 3 φάουλ. Τον Stone. Όντως, η Πρίστινα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι μια δυνατή ομάδα που κατά καιρούς φέρνει αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές. Ήδη βλέπουμε και κάποιες καλαθοσφαιριστές. Συγγνώμη. Λαθάκια, πριν είπα σέντρα. Ναι. Συμβαίνει καμιά φορά. Να μας συγχωρέσει ο κόσμος. Ήδη είδαμε και κάποια στιγμιότυπα. Ιδιαίτερα ο Κλάρκ από Πρίστινα είναι αρκετά καλός, αφού διεισδύει στο καλάθι της αντιπάλου της Λόφτσεν. Τώρα βλέπουμε μια προσπάθεια της Λόφτσεν και έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ποια θα είναι η αντίδραση από την ομάδα αφού έχει πάρει time out. Λοιπόν, η ομάδα του Κωσόβου, του Μαυροβούνιου βρίσκεται στην επίθεση. Πήρε το φάουλ ο Παράτσα, ο οποίος εδώ βλέπουμε. Εδώ είναι η coach της Πεαπολέκα ΕΛ, η αριστερά, η Καλία Παδοπούλου, και στο μέσο ο Βασίλης Τασίας, είναι ο βοηθός προπονητής της ΑΕΛ. Κάθονται στην κερκίδα που βρίσκεται την πτυσσόμενη, εκεί που βλέπετε στο πίσω μέρος. Είναι η νέα η προσθήκη εδώ στο Σολομόνιδης για το Final Four φυσικά, και αν η ΑΕΛ πάει και κάποια στιγμή ξανά σε τελικούς, φαντάζομαι θα το επαναφέρουν. Αλλάζει την εικόνα του γηπέδου και θα δημιουργήσει και περισσότερο θόρυβο, μαντεύω μετά. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας, 18-10 με τις δύο βολές από την Λόφτσεν, η οποία πέτυχε τις πρώτες της βολές. Η Πρίστινα παίρνει επιθετικό rebound εδώ με τον Κλάρκ, ο οποίος δεν μπορέσε όμως στη συνέχεια να σκοράρει. Ευκαιρία για την Λόφτσεν να βγει στο fast break, την σπαταλάει. Ευκαιρία τώρα για την Πρίστινα, που με alley-oop μεταξύ Κλάρκ στην πάσα και Ντέιβις το τελείωμα, σκοράρει για το 20-10. Αυτός είναι ο Λάτκοβιτς, ο οποίος είναι ο χειριστής της μπάλας της ομάδας της Λόφτσεν. Ο Λάτκοβιτς δίνει στον Μπογδάνοβιτς, ξανά ο Λάτκοβιτς, ξανά ο Λάτκοβιτς από τον Μπογδάνοβιτς. Τώρα πάει μπάλα στο ζωγραφιστό, 5 για το σιούτ, γυρίζει και σκοράρει ο Παράτσα, Παράτσα, ο οποίος πάει στους 4 πόντους, έχοντας επιστρατευτεί από την... από τον πάγκο για να αντικαταστήσει τον ψηλό της ομάδας του, τον Stone, ο οποίος Παράτσα είναι ντόπιος, είναι γεννημένος στο Τσετίνιε. Ο Μπογδάνοβιτς θα στοχίσει, ο Παράτσα παίρνει το επιθετικό rebound, shoot για 3, άστοχο από τον Λάτκοβιτς. 0 στα 3 τρίποντα η Λόφτσεν, 0 στα 1 η Σιγκάλ. Καλή άμυνα βγάζει ο Μίλος Λόπισιτς. Με την Λόφτσεν τώρα να βγαίνει γρήγορα μπροστά, το σιούτ για 3, άστοχο και αυτό από τον Αντρέα Στεβάνοβιτς. Rebound κατεβάζει για την Πρίστινα ο Ντόνοβαν Σμιθ, πρώην παίχτης της Ομόνιας ο Ντόνοβαν Σμιθ με το νούμερο 1. Σιούτ για 3 από τον Σαχίν Ντέιβις, άστοχος, επιθετικό rebound και άλλο από την Πρίστινα. Είναι το τρίτο του στο σημερινό παιχνίδι. Ωραία η εναλλαγή της μπάλας και το τελείωμα κοντά στο καλάθι, ο Ντόνοβαν Σμιθ, εξαιρετική ασίστα από τον Ντόντε Κλάρκ, ο οποίος εδώ ξανά βλέπετε την προηγούμενη φάση, πολύ καλός πασέρ ο Ντόντε Κλάρκ.
Πάντως να πούμε ότι και η ομάδα της Πρίστινα, όταν βλέπουμε ένα σουτ τριών, το βγάζει και θέαμα. Είδαμε τώρα το κάρφωμα με ένα χέρι, είχαμε δει πριν και ένα αλεϊούπ. Τώρα βλέπουμε και την αντεπίθεση, διείσδυση, drive και παραλίγο να μπει ένα εντυπωσιακό καλάθι από πίσω. Με πήγε για ανάποδο εκεί, δεν βγήκε. Σουτ για τρεις και πάλι από την Λόπτσεν και πάλι θα βρει σίδερο ο Στεβάνοβιτς. Επιθετικό rebound για την ομάδα του Μαυροβουνίου. Είναι το. Το 8ο του επιθετικό rebound εδώ σύμφωνα με τη στατιστική. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Ίσως να είναι αντιστραμμένα, θα το σιγουρέψουμε. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό παρεμπιπτόντος της πρώτης περίοδου. Τελευταίο μισό λεπτό, 22-14 προηγείται η Πρίστινα, η οποία κάνει το shoot για 3 μέσα από τον Donovan Smith. Η διαφορά έχει πάει σε διψήφιο προβάδισμα, 25-14. Τελευταία επίθεση στην πρώτη περίοδο είναι για την Λόφτσεν. Με τον Λάτκοβιτς, ο οποίος παίρνει screen, αφήνει στον Παράτσα, ο οποίος θα στοχίσει. Πρίστινα θα κάνει το shoot, δεν προλαβαίνει, δεν μετράει το shoot. Τέλος της πρώτης περίοδου, 25-14 προβάδισμα για την ομάδα του Κωσόβου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο από το Σολομονίδης. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην ζωντανή μας μετάδοση από την κλειστή αίθουσα Νίκος Σολομονής. Εδώ που οι φίλοι της ΑΕΛ άρχισαν ήδη να στολίζουν την κερκίδα απέναντι από τους πάγκους. Με τα πάνω τους είδα και μερικά τύμπανα. Αναμένουμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα στην αίθουσα Νίκος Σολομονίδης. Εδώ οι φίλοι της ΑΕΛ, ευχαριστώ πολύ τα παιδιά. Η παραγωγή που γίνεται από την Unit Trust Media. Το Final Four μεταδίδεται ζωντανά σε 4 χώρες. Μέσα από την παραγωγή μας στην Κύπρο, μέσω του Capital TV, στο Κόσοβο, μέσω της RTK, στο Κόσοβο επίσης η Art Motion, το Μοντενέγκρο, το Μαυροβούνιο με το Μοντενέγκρο Sport και στη Βουλγαρία με την BTV. Ενώ η διοργάνωση μεταδίδεται και ζωντανά από το κανάλι YouTube της Βαλκανικής Λίγας, αλλά και του alphasports.tv. Χορηγός της μετάδοσής μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, η εταιρεία ΕΚΑ, η οποία είναι δίπλα από την ΑΕΛ, είναι δίπλα και από την μετάδοση της ΑΕΛ και του Final Four που έχει αναλάβει. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος εδώ στην Λεμεσό, Πρίστινα Λόπτσεν, με τις λευκές εμφανίσεις η Σιγκάλ Πρίστινα, με τις κόκκινες η Λόπτσεν, Κόσοβο εναντίον Μαυροβούνιο αντίστοιχα. Το shoot από τον Λάτκοβιτς, το shoot από την Πρίστινα, το rebound από τον Λάτκοβιτς. Δεν έχουμε σκορ ακόμη στην δεύτερη περίοδο. Η Λόφτσεν, η οποία κυκλοφορεί την μπάλα στην περιφέρεια με τον Στεβάνοβιτς, η μπάλα καταλήγει στη γωνία, στον Παράτσα. Το shoot για 3 δεν μετράει το καλάθι, σύμφωνα με τον πρώτο διαιτητή. Και θεωρώ ότι είχε και δίκαιο, φάνηκε ότι η μπάλα ήταν στα χέρια ακόμα του παίχτη της Λόφτσεν, του Αντρέα Στεβάνοβιτς, την ώρα που ακούστηκε η κόρνα. Επίθεση για την Πρίστινα. Σιγκάλ Πρίστινα, Αντρέα, μια ομάδα που όπως ανάφερες κέρδισε 2 φορές αυτή την διοργάνωση. Το 2014-15 και το 2015-16. Έκανε το back-to-back δηλαδή στην Βαλκανική Λίγκα. Είναι αυτό που λέγαμε. Βλέπαμε ένα ωραίο καλάθι από πλευράς Λόφτσεν και μειώνει στο σκορ σε 25-17 με τρίποντο. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε για την Πρίστινα, ότι δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα. Άλλωστε είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο που αγωνίζονται και φαίνεται κατά καιρούς
αυτό που λέγαμε και πριν, καλούς καλαθοσφαιριστές. Τώρα από εκεί πέρα στο παιχνίδι μας, αυτό που παρατηρώ η Ρόδο είναι το ότι οι δύο ομάδες δεν παίζουν με κάποια ιδιαίτερη σκοπιμότητα, δεν σπαταλούν ολόκληρα τα 24 τους, πάνε σε γρήγορο ρυθμό, σε γρήγορες επιθέσεις, κάτι το οποίο σε αυτό το σημείο βολεύει περισσότερο την ομάδα της Πρίστινα. Ξέρεις, θα έλεγα προηγουμένως για το ιστορικό ότι η Πρίστινα πήρε δύο βαλκανικές λίγες, ότι στην δεύτερη κατάκτηση, το 2015-2016, την έκανε με Κύπριο προπονητή. Ναι, πάνω, ναι. Έτσι. Ο Αντώνης Κωνσταντινίδης, τώρα είναι ο coach της Ανόρθωσης, δούλεψε στην Ουγγαρία, δούλεψε στο Κόσοβο και με την Εθνική και με την Πρίστινα, δούλεψε στην Ρουμανία, βεβαίως σε αρκετές κυπριακές ομάδες, στην ΕΘΑ, στον ΑΠΟΕΛ. Τα λέγαμε και off the record. Είναι τρομερό και έχει κατακτήσει η Βαλκανική Λίγα με τον Τόνι Κωνσταντίνη, τη δεύτερη διοργάνωση, το 2015-2016. Σε εκείνη τη διοργάνωση η Σικάλη είχε κερδίσει μια ομάδα του Μαυροβουνίου στο τελικό, την Μόρναρ, σε μια διοργάνωση που είχε τότε 9 ομάδες, χωρίς ομάδες από το Ισραήλ, οι οποίες κανονικά συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας, καλάθι για την Λόφτσεν, 26-19 μειώνει. Κοντά στο καλάθι με το επιθετικό rebound από τον Λάτκοβιτς, ο οποίος κάνει μεγάλη προσπάθεια να κρατήσει την ομάδα του ζωντανή στο μάτσο αυτό. Λάτκοβιτς που έχει και 3 rebound μαζί με το σκοράρισμά του. Για την Πρίστινα 8 πόντους ο Σαχίτ Ντέιβις, ο οποίος είπαμε βρισκόταν στην ομάδα του Αντώνη Κωνσταντινίδη πέρσι, την Ανόρθωση. Τρίτο φάουλ έχει κάνει παρεμπιπτόντως για την Λόφτσεν. Ο Μάρκο Σούσιτς, ο ψηλός, πρόβλημα και για την ομάδα του Μαυροβουνίου. Τρίποντο για την Πρίστινα με τον Σμιθ. Ο Σμιθ, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είναι παίχτης που μπορεί να παίξει κοντά στο καλάθι, τον είδαμε να σκοράρει και από μακριά σήμερα. Σφύριγμα για φάουλ για την Λόφτσεν, 2,5 λεπτά συμπληρωμένα στην δεύτερη περίοδο. Στη γραμμή βρίσκεται ο Λάτκοβιτς για βολές, ο οποίος σήμερα έχει 0 στη 1, 2 στις 5 έχει η Λόφτσεν, 5 στις 7 η Σιγκάλ. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Δύο πόντοι για την Λόφτσεν από την γραμμή, η οποία προσπαθεί να διατηρήσει επαφή με την Σιγκάλ. Η Σιγκάλ άλλωστε είναι το φαβορί. Ήταν η ομάδα η οποία τερμάτισε στην κορυφή της regular season κόντρα στην Λόφτσεν, την ΑΕΛ και την ΠΕΙΑ, ενώ στην regular season της Βαλκανικής Λίγας φέτος συμμετείχε και πέμπτη ομάδα, η Πλιεύλια από το Μαυροβούνιο, η οποία δεν κατάφερε να πετύχει νίκη. Καλάθι για τον Σμιθ κοντά στο καλάθι. 10 πόντους για τον Σμιθ που έχει και 2 rebound. Σμιθ στο σκοράρισμα, ο Ντόντε Κλάρκ με 5 πόντους, 4 assists, 2 rebound. Αλλά και ο Σαχί Τέιβις κάνουν πάρα πολύ δουλειά στην απουσία του Diamond Stone, ο οποίος έκανε νωρίς 3 foul. Τρίποντο από τον Ντουκάνοβιτς, άστοχο η Λόφτσεν, η οποία συνεχίζει να σπάζει το καλάθι από μακριά. Έχει 1 στα 9. Νέο τρίποντο. Αυτή τη φορά άστοχο από τον Σμιθ, θα πάρουν το rebound οι Μαυροβούνοι, οι οποίοι κατεβάζουν την μπάλα με τον Λάτκοβιτς. Μπογκδάνοβιτς. Πατάει ο Μπογκδάνοβιτς, του κλείνει την οπτική στο καλάθι, εξαιρετικά εκεί ο Σμιθ, fast break για την ομάδα του Κωσόβου. Η πάσα που δεν θα καταλήξει τελικά σε assist από τον Γιαννιέβα, ο οποίος αστόχησε στην πάσα του Ρουκόβα. Ευκαιρία για την Λόφτσεν με καλάθι φάουλ, κάρφωμα από τον Λόπισιτς. Ξανά εδώ βλέπουμε το replay, Ανδρέα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία laser pass, λέγαμε παλαιότερα, και μάλιστα με το που είδε το καλάθι κάθωσε κατευθείαν. Όμως ήταν και απερισκεψία εκεί πέρα του καλαθοσφαιριστή της Πρίστινα, όπου θα μπορούσε να αποφύγει το φάουλ, και τώρα δίνει την ευκαιρία για να πετύχει ένα έμεσο τρίποντο η ομάδα της Λόφτσεν. Καθυστέρησε εκεί η άμυνα να αντιληφθεί την πρόθεση του αντιπάλου, και εδώ η Λόφτσεν, η οποία θα ανανεώσει την επίθεσή της εξυπνά, έστειλε την μπάλα πάνω στα πόδια του παίχτη της Σιγκάλ, ήταν ο Μπερίσα αν δεν κάνω λάθος, του μισού του πρώτου
ημιχρόνου. 36-25 είναι το σκορ, μέτρησε για δύο τελικά, ήταν δίποντο, πατούσε την γραμμή. Απλά... ο παίχτης της Σικάλ, να τελειώσει επίθεση Αντρέα. Το η πάσα πάρα πολύ ωραία από τον Λάτκοβιτς στον Παράτσα, ο οποίος αστόχησε, όμως κρατάνε την κατοχή η Μαυροβούνη. Λόφτσεν δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει εύκολο καλάθι. Λοιπόν, η Πρίστινα είναι στην επίθεση. Δύο παίχτες κοντά στον Ρουκόβα, όμως ο παίχτης, ο Κοσοβάρος, δεν τον εμπόδισε αυτό από το να πετύχει το καλάθι για την ομάδα του. 38-27. 4 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου εδώ στην Λεμεσό. Ιωβάνοβιτς θα πάρει το σούτ για 2, άστοχος. Η Πρίστινα, η οποία διατηρεί μια διαφορά γύρω στους 10 πόντους. Πολλά επιθετικά rebound, έχει εκνευριστεί ο coach της Πρίστινα, ο Άλμπερτ Σουλεϊμάνι. Τώρα η κατοχή είναι για την Σικάλ. Θα έλεγα ότι η Σικάλ, αν και είναι ανώτερη ως ομάδα, αυτό φαίνεται καθαρά στο παρκέ, δεν έχει καταφέρει να χτίσει ακόμη μία διαφορά ασφαλείας, διότι η Σικάλ, παρά το γεγονός ότι η Σικάλ είναι πολύ πιο εύστοχη από την Λόφτσεν, και ο λόγος είναι τα επιθετικά rebound της Λόφτσεν. Η Λόφτσεν έχει κάνει 13 shoot περισσότερα, έχει κάνει 24 η Σικάλ και 37 η Λόφτσεν. Αν ήταν εύστοχη η Λόφτσεν, που έχει μόλις 30% ποσοστό εστοχίας, το σκορ δεν θα ήταν στο πλήν 11, θα ήταν μπροστά η ομάδα του Μαυροβουνίου. Τα επιθετικά rebound, Ανδρέα, είναι 17-8. Είναι 17 τα επιθετικά rebound της Λόφτσεν και 8 τα αμυντικά. Είναι τρομερό στοιχείο αυτό, πολύ, πολύ έτσι μοναδικό. Δεν το έχω προσέξει ποτέ σε έτσι αγώνα. Λοιπόν, είναι και αυτό που είδαμε και την αντίδραση του προπονητή της Πρίστινας, τα χαμένα αμυντικά rebound και κατ' επέκταση τα επιθετικά rebound της Λόφτσεν. Όντως, η αλήθεια είναι ότι αν ήταν λίγο πιο εύστοχη η ομάδα της Λόφτσεν, το σκορ θα ήταν εντελώς διαφορετικό, θα πίεζε περισσότερο την ομάδα της Σικάλ Πρίστινα. Από την άλλη, όμως, η αποτελεσματικότητα των ποδοσφαιριστών της Πρίστινα είναι αυτό που δίνει και τη διαφορά μέχρι στιγμής. Η ομάδα βρίσκεται στην βολή, η ομάδα του Κωσόβου. Λοιπόν, 39-27, 3-10 για το τέλος. Ο Λάτκοβιτς βρίσκεται στην επίθεση. Η μπάλα όμως χτύπησε στα πόδια αμυνωμένου και πέρασε εκτός. Κατοχή παραμένει για την Λόφτσεν, η οποία κυνηγάει το σκορ. Η Παμιλότς έχει μόλις 28,9% ποσοστό εστοχίας. Είναι λιγότερο από το μισό για την Πρίστινα, η οποία έχει 60%. Η Λόφτσεν όμως έχει κάνει 13 shoot περισσότερα. Έχει κάνει όμως και πολλά λάθη. Αυτό ήταν το λάθος νούμερο 8 για την Λόφτσεν. Ενώ η Πρίστινα έχει κάνει μεν 5 λάθη, αλλά έχει κάνει και 5 κλεψίματα. Έχει δώσει και υπερδιπλάσιες assist, 9 έναντι 4. Αυτά είναι τα στατιστικά που λίγο πολύ λένε και την εικόνα. Εδώ βλέπουμε πόσο εύκολα πήγαν στο καλάθι οι Κοσοβάροι. Ήρθε ο Παράτσα, ο οποίος στη συνέχεια καθάρισε με το αμυντικό rebound. Και η Λόφτσεν στην επίθεση με τον Μπογκδάνοβιτς. Η μπάλα κατέληξε στο Γιωβάνοβιτς, πάει για το κλέψιμο. Και το εύκολο καλάθι 2 πόντων ο Wilson, ο Derek Wilson πετυχαίνει το πρώτο καλάθι σήμερα και έχουμε ξανά νέο timeout από τον coach της Λόφτσεν. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Ένα 27 προηγείται η Σικάλ Πρίστινα της KK Λόφτσεν, η ομάδα του Κωσόβου μπροστά με 14 απέναντι στην ομάδα του Μαυροβουνίου. 10 πόντους ο Donovan Smith, 8 πόντους ο Shahid Davis
5 πόντους, ο Ντόντε Κλάρκ με 4 ασίστ, ενώ για την ομάδα του Μαυροβουνίου 3 παίκτες έχουν 6 πόντους, η Παράτσα, Λόμπισιτς και Λάτκοβιτς. Ανδρέα, Απόστρατο, τι κρατάς μέχρι στιγμής από το παιχνίδι? Βλέπουμε την Σικάλ να έχει το πάνω χέρι ουσιαστικά. Τα είχαμε πει πριν για την ποιότητα και την αθλητικότητα της ομάδας της Σιγκάλ. Άλλωστε φαίνεται στο παρκέ, σιγά σιγά πάει να χτίσει και μια διαφορά. Αυτό που κρατάω όσον αφορά τις δύο ομάδες είναι η πλουραλιστικότητα στους παίκτες που πέτυχα πόντους από την πλευρά της Πρίστινα. Μόνο δύο καλαθοσφαιριστές δεν πέτυχαν καλάθι μέχρι στιγμής, ενώ από την άλλη η αρχισκόρερ για την ομάδα της Λόφσεν είναι 6 των αριθμών, όπου πέτυχαν 6 πόντους αντίστοιχα. Τρίποντο άστοχο από τον Ιούπι, επιθετικό rebound για τη Σικάλ, δεύτερο επιθετικό rebound, τρίτο επιθετικό rebound. Και αυτή τη φορά σκοράρει ο Χένρικ Σίρκος στους 6 πόντους. Αν μετρήσουμε ότι πήρε τώρα πόσα επιθετικά rebound, 2 σε αυτή τη φάση. Έχει πάει στα 5 rebound και ένα κλέψιμο. Η Πρίστινα, η οποία άρχισε τώρα χτίζει διαφορά, είναι στους 16 το προβάδισμά της. Δεν μπορεί ο Μπογκδάνοβιτς, κατεβάζει την μπάλα ο Στόουν, ο οποίος μπήκε μετά από ώρα, θυμίζω είναι με τα 3 φάουλ ο Στόουν. Έκανε την λάθος πάσα, αλλά στη συνέχεια μόνος με το καλάθι ο Νίκολα Παράτσα δεν μπόρεσε να πετύχει ένα εύκολο θεωρητικά δίποντο. Σούτ για 3 από τον Ιούπι, άστοχο επιθετικό rebound η Πρίστινα, η οποία θα στοχίσει, νέο επιθετικό rebound από τον Σίρκο. Το σούτ αυτή τη φορά σκοράρει μέσα, ήταν από την γωνία εκεί. Ο παίχτης, ο Σίρκο ήταν, έτσι βάλε το καλάθι. Πάρα πολύ ωραία behind pass πίσω από την πλάτη του Σίρκο, ήταν όλα τα λεφτά. Α, η πάσα πίσω από την πλάτη του Σίρκο, ναι. Στον Ρουκόβα ήταν ο παίκτης που βάλε το καλάθι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου εδώ στην Λεμεσό. 46-27 ήταν το μεγαλύτερο προβάδισμα του αγώνα. Τώρα η διαφορά έχει πάει στο 46-29, στους 17 πόντους. Τη στιγμή που οι φίλοι της ΑΕΛ ακόμη ανεβάζουν, έτσι, ετοιμάζουν τα σημαίες τους, τα πανό τους. Ετοιμάζονται για τον αγώνα που ξεκινάει στις 8.30. Θα είναι και αυτό ζωντανά από το Capital και από το κανάλι του alphasportstv.tv στο διαδίκτυο, στο YouTube. Η ιστορική συμμετοχή της Payable EKL σε άλλο ένα Final Four, το πρώτο της από τη σεζόν 2008-2009 στην Πολώνια, όπου βρισκόμουν σε εκείνο το Final Four. Το περίγραφα για το Plus. Έτσι είναι πολύ όμορφο. Ήταν εκείνη... από Final Four σε Final Four 15 χρόνια μετά. Ήταν εκείνη η τρομερή πενταετία της ΑΕΛ. Η δυναστεία που είχε χτίσει η ομάδα της ΑΕΛ. Τελευταίες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο. Η Λόφτσεν έχει την μπάλα. Ψάχνει να μειώσει λίγο πριν το τέλος. Ένα σούτ υποπίεση εύστοχο από τον Τζόρτζε Τζουκάνοβιτς και το τέλος του πρώτου ημίχρονου βρίσκει την Σικάλ Πρίστινα να έχει χτίσει ένα σημαντικό προβάδισμα, 47-31. 16 πόντους η διαφορά λοιπόν με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου εδώ στην Λεμεσό. Η Πρίστινα, η Σικάλ, η οποία είναι καλύτερη στο παρκέ και ξέφυγε λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου και έχει το πάνω χέρι για την πρόκληση στο μεγάλο τερικό της Κυριακής. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο από τη Λεμεσό.
meet Adstera, global advertising and CPA network. Genuine traffic and various formats, best rates, exclusive offers, and transparent payments. Adstera, your growth area. Adstera, global advertising and CPA network. Genuine traffic and various formats, best rates, exclusive offers, and transparent payments. Adstera, your growth area.
δικό μου ανάνεκτο. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές του Capital και διαδικτυακά στο alphasports.tv, επιστρέψαμε στην ζωντανή μας μετάδοση από την κλειστή αίθουσα Νίκος Σολομονίδης, εδώ που στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Βαλκανικής Λίγας η Σικάλ Πρίστινα προηγείται της KK Lofte με 47-31. Τι κρατάς από το πρώτο ημίχρονο, Ανδρέα? Αυτό που κρατάω κυρίως είναι, καταρχάς, όταν δει κάποιος του σκόρερ θα δει ένα προουραρισμό όσον αφορά στο σκοράρισμα για την ομάδα της Πρίστινα. Θα δει ότι ο πρώτος σκόρερ της Πρίστινα είναι ο Ντοβασμής με 10 πόντους στη συνέχεια, και στη συνέχεια ο Ντέβιτς με 8. Από την άλλη, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Λόφτσεν είναι ο Παράκα με 8 και ο Λόπιζιτς με 6, αλλά και ο Λάτκοβιτς επίσης με 6 πόντους. Βλέπουμε την ομάδα της Πρίστινα να είναι πολύ πιο εύστοχη, όντας και πιο αθλητική ομάδα. Παίζει πιο γρήγορα στο transition, μπαίνει πιο εύκολα στο drive για να κάνουν οι καλοσφαιριστές το lay-up, και μάλιστα στο γρήγορο transition έχει πάρα πολύ εύκολα ελεύθερα shoot. Από την άλλη, η Λόφτσεν δυσκολεύεται πάρα πολύ, ενώ έχει τα επιθετικά rebound, στο να ευστοχίσει δυσκολεύεται πάρα πολύ το να διασπάσει την άμυνα της Πρίστινα, και βέβαια τα πολλά λάθη από πλευράς Λόφτσεν, όπου είναι και ένας σημαντικός παράγοντας, όπου η ομάδα της Πρίστινα είναι μέχρι στιγμής στο συν 16. Βέβαια μπορεί να ανοιχτεί και άλλο το σκορ. Έχουμε πει πριν και προηγουμένως και πριν την ζωντανή μας μετάδοση ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες σκοράρουν μέσω όρο κοντά στους 76 πόντους. Ανδρέας Απόστρατος, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε μαζί και στον αγώνα που θα ακολουθήσει εδώ στην Λεμεσό στις 8.30, ζωντανά το παιχνίδι της ΠΕΑΠΟΛΕΚΑΕΛ με την ΠΕΙΑ του Μαυροβουνίου, στον ημιτελικό το δεύτερο, που η ΑΕΛ έχει στόχο να προκριθεί σε έναν τελικό διεθνής διοργάνωσης. Το παιχνίδι έχει επαναρχίσει με την τρίτη περίοδο. Η άμυνα από την Σικάλ σταματάει την πρώτη προσπάθεια, στη συνέχεια έρχεται το σιούτ άστοχο από τον Λάτκοβιτς. Επιθετικό rebound όμως για την Λόφτσεν, που σκοράρει με τον Αντρέα Στεβάνοβιτς. Έχει 5 πόντους ο Στεβάνοβιτς, 47-33. Πρίστινα στην επίθεση, επιθετικό το φάουλ. Το φάουλ έκανε ο Ντόντε Κλάρκ, ο οποίος στην προσπάθειά του να βγει από το screen έσπρωξε τον αντίπαλό του, και έτσι η κατοχή πάει στη Λόφτσεν, η οποία θα ψάξει να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το σκορ στις αρχές της τρίτης περίοδου. Δεν πρέπει να επιτρέψει στην Σικάλ να ανεβάσει τη διαφορά της αν θέλει να έχει ελπίδες για νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Λόφτσεν στην επίθεση. Ένα σιούτ υποπίεση με πολύ κακή προοπτική από τον Αντρέα Στεβάνοβιτς, αφού ολοκληρώνονταν ο χρόνος του 24ου. Είναι η τρίτη φορά που βλέπουμε τους παίκτες της Λόφτσεν να τους μένει μπάλα στο χέρι και να σπαταλούν τα 24 δευτερόλεπτα που έχουν στη διάθεσή τους. Πολύ σωστά. Ενώ έχουν κάνει περισσότερα shoot, πολύ περισσότερα shoot χάρη στα επιθετικά rebound, δεν τα έχουν αξιοποιήσει. Είμαι σίγουρος ότι είναι το βασικό θέμα συζήτησης στο υπόγειο κάτω στα αποδυτήρια. Συνέχεια με την Σικάλ. Στην επίθεση ο Γιαννιέβα δίνει κοντά στο καλάθι στον Stone, ο οποίος πετυχαίνει, θα είναι τους 6 πόντους καλύτερα, με 5 rebound. Ο Stone, ο οποίος θυμίζω έχει παίξει μόλις 10 λεπτά λόγω των τριών φαουλ που κάνει νωρίς στην πρώτη περίοδο. Καλάθι εδώ για την Λόφτσεν με τον Μίλος Ράτκοβιτς, ο οποίος έχει 8 πόντους, 4 rebound, 2 assist και ένα κλέψιμο. 49-35. Η Σικάλ βρίσκεται στην γραμμή με τον Ντόντε Κλάρκ. Θα στοχίσει την πρώτη του βολή ο Ντόντε Κλάρκ. Κλάρκ, ο οποίος έχει 5 πόντους, 2 rebound, 4 assists,
3 λάθη, τώρα είναι στους 6 πόντους. Ο Μπογδάνοβιτς πετυχαίνει το καλάθι για την ομάδα του, η Λόπτσεν που μειώνει σε 50-37. Καλή άμυνα από τη Λόπτσεν, η οποία βγαίνει στο, στην επίθεση. Έχουμε φάουλ, έξυπνα η Σιγκάλ, ήθελε να σταματήσει το fast break για την ομάδα. Εδώ βλέπουμε πως έκανε το φάουλ ο Derek Wilson. Goal foul για την Λόφτσεν με τον Ανδρέα Στεβάνοβιτς που φτάνει τους 7 πόντους. Ένα στα 5 τρίποντα θα πάει για πρώτη φορά στη γραμμή. Βλέπουμε εδώ πήρε την πάσα, έκοψε στο drive ανάμεσα σε 3 παίχτες εκεί της Σιγκάλ. Πέτυχε το καλάθι 50-39. 7-36 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο κόσμος σιγά σιγά εδώ έρχεται στο γήπεδο, Ανδρέα. Δεν είναι πολύ φυσικά. Είμαστε ακόμη μια μισή ώρα πριν από το jump ball του αγώνα της ΑΕΛ. 7-30 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Stone υπό πίεση γυρίζει από μακριά. Επιθετικό rebound, καλάθι φάουλ από τον Χέντρικ Σίρκο. Πάντως να πω ότι τώρα που ήταν το διάλειμμα βγήκα και μια βόλτα έξω. Η αλήθεια είναι ότι έξω αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος της ΑΕΛ να μαζεύεται έξω από το γήπεδο. Εντάξει, είναι έξω, πίνουν τα ποτά τους, έχουν τα πηγαδάκια τους. Έχει πήρες δίπλα στο... ναι, αρχίζει να προθερμαίνεται σιγά σιγά ο κόσμος της ΑΕΛ εν ώψη του μεγάλου αγώνα στις 8.30 απέναντι στην Πέγια. Το έμεσο τρίποντο για την Σιγκάλ, 53-40 είναι το σκορ. Λόφτσεν, το σούτ για 3 από τον Στεβάνοβιτς θα στοχίσει. Άλλο ένα rebound για τον Στόουν, ο οποίος έχει πάει στο 6 rebound. Ο Στόουν, ο οποίος είναι και στους 6 πόντους. Πρώτος σκόρερ της Σιγκάλ, ο Σμιθ. Με 10 τώρα φτάνει ο Ντόντε Κλάκ του σε 9 και πανηγυρίζει εκεί με τους συμπαίκτες του στον πάγκο. Στο συν 16 διαφορά. Μπογδάνοβιτς, τον σταματάει ο Στόουν, η κατοχή παραμένει για την Λόφτσεν. Η Λόφτσεν, η οποία είναι έκτη στο πρωτάθλημα του Μαυροβουνίου. Μια χώρα στην οποία φυσικά ξεχωρίζει η Πουτίτσνοστ, η ιστορική ομάδα της Ποντικόριτσα, η οποία λαμβάνει μέρος στα play-off του πρωταθλήματος, αφού συμμετέχει στην Αδριατική Λίγα, άλλη μια περιφερειακή λίγα. Ανδρέα. Απλά έλεγα, βλέπουμε και την αντίδραση του προπονητή της ομάδας της Πρίστινα, ότι στο τελευταίο σουτ της Λόφτσεν ήταν airball και έδωσε τα συγχαρητήρια στους καλαθοσφαιριστές του. Έβγαλε πάρα πολύ καλή άμυνα πράγματι εκεί, ο coach της, η ομάδα της Πρίστινα, η οποία όμως στη συνέχεια δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι και τώρα είναι η Λόφτσεν στην επίθεση με τον Μπογδάνοβιτς. Πάρα πολύ ωραία η ασίστ του Μπογδάνοβιτς στον Μίλος Λόβισιτς που φτάνει τους 8 πόντους και 8 rebound. Ο Λόβισιτς μαζί με 2 ασίστ, ο Μπογδάνοβιτς αυτή ήταν η πρώτη του ασίστ στο παιχνίδι. Στόουν για 3 θα στοχίσει rebound για την ομάδα του Μαυροβουνίου, 56-42. Όσοι πήγατε στην παρέα μας εδώ και λίγη ώρα, βλέπουμε ζωντανά από την κλειστή αίθουσα Νίκος Σολομονής στη Λεμεσό τον πρώτο από τους 2 ημιτελικούς του Final Four της Βαλκανικής Λίγας. Με τις λευκές εμφανίσεις Σιγκάλ Πρίστινα Κόσοβο, με τις κόκκινες εμφανίσεις KK Λόφτσεν από την πόλη Τσετίνιε του Μαυροβουνίου. Πρίστινα φυσικά είναι η πόλη, η πρωτεύουσα του Κόσοβου, που είναι παρεμπιπτόντως, Ανδρέα, πολιτική καμιά φορά. Είναι καλό να τα αποφεύγουν στο αθλητισμό, αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει το Κόσοβο σαν ανεξάρτητη χώρα.
και όχι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία, αρκετές άλλες χώρες. Μάλιστα, η πρώτη που αναγνωρίσαν το Κόσοφο ως ξεχωριστή χώρα είναι η UEFA. Όταν ξεκίνησα τις διοργανώσεις από αθλητικής πλευράς, πολύ σωστά, και ναι, από εκεί και μετά σιγά σιγά ακολούθησαν καλύτερο. Το κλέψιμο για την Λόπτσεν θα πάει στο κάρφωμα, όμως θα στοχίσει ο Στεβάνοβιτς, ο οποίος ζήτησε φάουλ, δεν υπάρχει τίποτα. Γρήγορα η Σιγκάλ θα πάρει το σούτ για 3, βεβαιασμένη ενέργεια από την ομάδα της Πρίστινα με τον Μπερίσια που έτρεξε να κάνει το φάουλ. Χαμένη ευκαιρία εκεί για την ομάδα της Λόπτσεν. Απλά για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγες, από τη στιγμή που η UEFA, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η ΔΟΕ δηλαδή, αναγνωρίζει το Κόσοβο σαν εξάρτητη χώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι το ίδιο που σημαίνει με την Τουρκία και τις κυπριακές ομάδες. Από τη στιγμή που οι κυπριακές ομάδες είναι διεθνώς αναγνωρισμένες, αθλητικά, φυσικά και πολιτικά εννοείται, τότε οι τουρκικές ομάδες όταν κληρωθούν μαζί μας, εννοείται μας φιλοξενούν όπως πρέπει. Έτσι και εμείς εδώ, εντάξει, άλλωστε. Τα πολιτικά τα αποφεύγουμε και το Κόσοβο συχνά έρχονται ομάδες του στην Κύπρο σε διάφορα αθλήματα. Απλά κάνουμε το σχόλιο μας για να ξέρει και ο κόσμος την πολυπλοκότητα του ζητήματος. Το σερβικό ήταν 7 χώρες, υπάλληλε ποτέ ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Έχουν τις σειράξεις τους, τα γεγονότα τους. Και απλά εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο για την κατάσταση που έχει στην ταλαιπωρημένη βαλκανική χώρα. Γενικά στην περιοχή των Βαλκανίων. Αν και τώρα δυστυχώς η Σερβία και το Κόσοβο έχουν εντάσεις αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε να αποφύγουμε άλλη μία δύσκολη φάση στην Ήπειρό μας. Καλάθι 3 πόντων για τον Στεβάνοβιτς και η Λόφτσεν, η οποία κάνει την προσπάθειά της για να παραμείνει κοντά. Η διαφορά στους 11, δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά. Η Λόφτσεν εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι παίρνει περισσότερα σιούτ. Ο Περίσια ελευθερώθηκε, η προσπάθειά του όμως άστοχη. Είναι σπάταλη, θα έλεγα, η Πρίστινα, η οποία από το 60% τώρα βρίσκεται στο 51% το ποσοστό ευστοχία της, ενώ για την Λόφτσεν από το 28% πήγε στο 33% τώρα. Βλέπουμε δηλαδή μια βελτίωση και μείωση αντιστοίχως για τις δύο ομάδες. Η πάσα στον Γιαννιέβα, στη Weekside, ο Κλάρκ έδωσε στον Ντέιβις, αστοχήσει, rebound, κατεβάζει και την μπάλα κιόλας ο Μίλος Λάτκοβιτς. Ο Μίλος Λάτκοβιτς εδώ, ένας παίχτης με ύψος 1,96 guard, ψιλοκάρτ. Δηλαδή πάσα κάτω από τα πόδια του Ντέιβις στον Παράτσα, ο οποίος πήρε το φάουλ 2 βολές για την ομάδα του Μαυροβουνίου. Να πούμε ότι ο Ανδρέας Στεβάνοβιτς έγινε αλλαγή μόλις τώρα, αλλά με το τελευταίο τρίποντο και το καλάθι που πέτυχε η ομάδα της Λόφτσεν. Είναι ο πρώτος παίκτης της ομάδας από το Μαυροβούνιο που έγινε διπλός, δηλαδή έχει μέχρι στιγμής 11 πόντους. Πολύ σωστά, 11 πόντους. Η Λόφτσεν, η οποία έχει 20 επιθετικά rebound και 17 αμυντικά. Έχει πάρει 11 επιθετικά rebound περισσότερα από τον αντίπαλό της. Ενώ τα λάθη τα έχει συγκρατήσει η Λόφτσεν σε ένα βαθμό. Τα λάθη είναι στο 19. Η διαφορά τώρα στους 10 με τη μία από τις δύο βολές και η κατοχή όμως είναι στην Σικάλ. Με τις λευκές εμφανίσεις Σικάλ, με τις κόκκινες η Λόφτσεν. Κάποιοι μπαίνουν τώρα στην παρέα μας, είναι καλά να τα αναφέρουμε, διότι είναι δύο ομάδες άγνωστες σε εμάς. Ανδρέα. 11 επιθετικά rebound, τα οποία δεν τα αξιοποίησε, καθώς το πρώτο ημίχρονο είχε πάρα πολλές δεύτερες και τρίτες επιθέσεις, οι οποίες δεν μεταφράστηκαν σε καλάθι. Πολύ σωστά. Ήταν χαμηλό το ποσοστό της, πολλά επιθετικά rebound η Λόφτσεν. Είχε πολλά περισσότερα σιούτ, τώρα έχει 14 σιούτ περισσότερα από τη Σικάλ, αλλά βλέπουμε ότι η διαφορά είναι, αν και είναι συν 14 τα σιούτ της, δηλαδή εν δυνάμει τουλάχιστον 28 πόντι, η διαφορά στον αγώνα είναι στο πλην 10 για την Λόφτσεν, αν και έχει συν 14 σιούτ. Είναι αρκετά ξεσημείωτο αυτό. Σιούτ για 2 από την Σικάλ με τον Μπερίσιο, ο οποίος αστόχησε. Rebound ο Παράτσα, ο οποίος αφήνει στον Μπογδάνοβιτς. Μπογδάνοβιτς παίζει το 1-2 με τον Παράτσα. Φάουλ στην προσπάθεια του Σμιθ να κόψει τον ψηλό της Λόφτσεν. Για τον Τόνοβαν Σμιθ είναι το τρίτο του φάουλ. Εδώ ξανά η επανάληψη της φάσης, αποδεμένος ο ψηλός της Σικάλ. Σικάλ η οποία δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου τον Μάλκομ Άρμστεντ, ο οποίος έπαιξε αρκετά το match στις 25 Μαρτίου εδώ σε αυτό το γήπεδο με αντίπαλο την ΑΕΛ, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Αθηνών, ο οποίος είναι καθήμενος στην άκρη του πάγκου της Σιγκάλ. Δεν είμαι σίγουρος γιατί. Είναι ντυμένος όμως με τα αθλητικά του. Το σημειώνουμε, διότι
πολύ πιθανόν η Σιγκάλ να είναι αντίπαλος της ΠΕΙΑ Πολέκαελ στον τελικό, αν η ΑΕΛ κάμψει την αντίσταση της ΠΕΙΑ, της ομάδας που θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο ημιτελικό. Πάσα στη weak side, πολύ ωραία η κυκλοφορία της μπάλας από τη Σιγκάλ. Ο Κλάρκ έψαξε τον Ντέιβις, ο Ντέιβις όμως έκανε το λάθος, ή καλύτερα ο Κλάρκ έκανε το λάθος. Ευκαιρία τώρα για την Λόπτσεν. Το shoot κοντό από τον Παράτσα, ο οποίος είχε την ευκαιρία εκεί, αλλά δεν πέτυχε το καλά. Ωραίο drive κόψιμο από τον Donovan Smith. 58-46. Κλέψιμο για την Σιγκάλ. Είμαστε στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Shoot για τρεις από τον Donovan Smith, ο οποίος έχει 2 στα 4 τρίποντα τώρα. Ο Smith, πρώτος σκόρερ, ο μοναδικός διψήφιος της ομάδας του με 10 πόντους. Είναι ο δεύτερος σκόρερ με 12. Διορθώνω, έβαλε προηγουμένως στο καλάθι. Είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Bogdanovic βρίσκει τον Σούσιτς, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Donovan Smith. Είναι το τέταρτο φάουλ του Donovan Smith. Εδώ ξανά το replay της προηγούμενης φάσης. Κατέβασε το χέρι του ο Smith εκεί το δεξί και το φάουλ σωστά έχει δοθεί σε βάρος του ιδίου. Είναι λοιπόν το τέταρτο φάουλ για τον Smith. Είναι ο μόνος παίχτης με 4 φάουλ ο Donovan Smith. 3 φάουλ για την Σιγκάλ έχει, θυμίζω, ο Diamond Stone από το πρώτο ημίχρονο, από το πρώτο δεκάλεπτο, και από πλευράς Λόφτσεν 4 φάουλ έχει ο Σούσιτς, είναι στα 4. Κλάρκ πάει στην baseline, βγάζει έξω Shahid Davis προς το καλάθι, σφύριγμα για φάουλ, το καλάθι μετράει, 2 πόντους για την ομάδα του και βολή. Πάνω εκεί που η Λόφτσεν προσπαθεί να ροκανίσει την διαφορά, έρχεται μετά μια ατομική ενέργεια από τους πολύ ποιοτικούς καλωσφαιριστές που έχει η ομάδα της Πρίστινα και η διαφορά παραμένει σε διψήφια επίπεδα. Γυροφέρνει εκεί στους 10-12 πόντους η διαφορά. Θα έλεγα ότι είναι και καλό για τη Λόφτσεν αυτό. Θα μπορούσε η διαφορά να ήταν μεγαλύτερη. Το σίγουρο ότι η Κάλια Παπαδοπούλου, η οποία την είδαμε νωρίτερα καθημένη στην κερκίδα του Σολομονίδης μαζί με τον συνεργάτη, τον Βασίλη Τασία, μαθαίνουν πολλά. Οι ομάδες που τις ξέρουν άλλωστε πάρα πολύ, τις αντιμετώπισαν ήδη 2 φορές φέτος. Το καλάθι για την Λόφτσε μειώνει στους 10. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Η κατοχή παραμένει για την Λόφτσε, αφού χτύπησε στα χέρια του Χέντρικ Σίρκο η μπάλα. Της Πρίστια παραμένει στα χέρια. Χτύπησε στα χέρια του Μάρκο Σούσιτς, διορθώνω. Το shoot από τον Davis άστοχο, κατεβάζει το rebound ο Λάτκοβιτς, ο οποίος τρέχει. Λάτκοβιτς δίνει στον Ιωβάνοβιτς, αυτός στον Μπογκδάνοβιτς. Ιωβάνοβιτς για τρεις, εύστοχος. Διαφορά στους 7, 60-53. Ξανά η προηγούμενη φάση. Το τρίποντο από τον Μάσαν Ιωβάνοβιτς έχει 1 στα 2, 5 πόντους, 2 rebound, 1 assist. Τελευταίες στιγμές στην τρίτη περίοδο. Περίσσα δεν μπορεί να απαντήσει. Επιθετικό rebound για την Σιγκάλ, η οποία ανανεώνει τον χρόνο. Όλος ο χρόνος που απομένει στην τρίτη περίοδο είναι στη διάθεσή της. Τον Τεκλάκ βρήκε τον Donovan Smith που σκοράρει παρά το γεγονός ότι είναι με 4 φάουλ. Παραμένει στο παρκέ. Τέλος της τρίτης περίοδου. Το σκορ στο 62-53 υπέρ της Σιγκάλ Πρίστινα. Η Σιγκάλ, η οποία έβαλε 7 λιγότερους πόντους από την αντίπαλό της σε αυτή την τρίτη περίοδο. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με σχόλιο από τον Ανδρέα Απόστρατο.
επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην ζωντανή μας μετάδοση εδώ στην αίθουσα Νίκος Σολομονίδης. 62-53 το σκορ με το τέλος της τρίτης περίοδου ανάμεσα στη Σικάλ Πρίστιν από το Κόσοβο και της KK Λόφτσεν από το Μαυροβούνιο. Ανδρέα Πόστρατο, δείχνει σημάδια ζωής η Λόφτσεν στην τρίτη περίοδο? Βέβαια δείχνει σημάδια ζωής. Ενδεικτικό είναι ότι στην τρίτη περίοδο το επιμέρου σκορ είναι 15-22 για την ομάδα της Λόφτσεν. 22 πόντους, έχει πετύχει τους περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Θυμίζουμε ότι το πρώτο δεκάλεπτο ήταν 25-14, δεύτερο δεκάλεπτο 22-17. Και τώρα η ομάδα της Λόφτσεν δείχνει σημάδια ζωής και βελτίωσης σε κάποια ζητήματα τα οποία είχε στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια υπάρχει άλλο ένα δεκάλεπτο και το τελευταίο, το οποίο για τον μπάσκετ είναι βέβαια μια αιωνιότητα σχεδόν, και αναμένουμε να δούμε και ποια θα είναι και η αντίδραση της Πρίστινα, όπου στο πρώτο, στο τελευταίο δεκάλεπτο πέτυχε μόλις 15 πόντους. Βέβαια η Σικάλ διατηρεί το πάνω χέρι, φυσικά είναι η ομάδα που θεωρητικά είναι καλύτερη ποιοτικά, και εδώ Μπερίσσα ξεκινάει με ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, 65-53. Και μάλιστα είδαμε να πανηγυρίζεται διόντως από τον πάγκο της Σικάλ, καθώς αυτή η επίθεση ήταν όντως σχεδιασμένη επίθεση για το πώς θα δει το παιχνίδι η ομάδα της Σικάλ. Ήταν, το χρειάζονταν, ήταν γι' αυτό και το ξέσπασμα από τον Πανκό. Η άμυνα από τον Stone που κλέβει και την μπάλα, δίνει μπροστά στον Dante Clark που πάει μέχρι το τέλος, τον σταματάνει αντίπαλοι του, και θα σου έλεγα ότι φλέρταναν εκεί και με το αντιαθλητικό οι παίχτες της Λόφτσεν. Δύο βολές όμως, σίγουρα αυτό. Είπαμε, έχει τους ποιοτικούς καλοσφαιριστές. Βλέπουμε εδώ πέρα την Πρίστινα με τον Κλάρκ, ο οποίος οι ατομικές του ενέργειες τις είδαμε και ιδιαίτερα και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν φοβάται καθόλου τον drive και να διζήσει μέσα στη ρακέτα. Εξαιρετικός παίχτης ο Dante Clark, τον οποίον δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είχαμε την ευκαιρία να το θαυμάσουμε και πολύ στο match με την ΑΕΛ. Ευτυχώς καλύτερα, διότι έπαιζε με την ΑΕΛ, είχε κάνει τρία φάουλ νωρίς και έμεινε στον πάγκο. Αλλά σε εκείνο το μάτσο νομίζω είχε ένα απίστευτα ψηλό αριθμό assist, παρά το γεγονός ότι δεν πρόλαβε να παίξει όσο θα έπαιζε κανονικά. Αστόχησε όμως στη μία από τις δύο βολές. 66-53. Η Λόφτσεν βρίσκεται στην επίθεση, η ομάδα από το Μαυροβούνιο με τις κόκκινες εμφανίσεις. Ιωβάνοβιτς, η πάσα στον Σούσιτς, ο οποίος κάτω από το καλάθι κάνει πάρα πολύ ενέργεια στο drive με το ανάποδο lay-up, καλάθι για την Λόφτσεν, 66-55. Η Σικάλ στην επίθεση, η μπάλα περνάει από τα χέρια των guard, ωραία ο Μπερίσσα έδωσε στον Τέιβις, αυτός βρήκε χωρίς να βλέπει τον Χέντρικ Σίρκο, που γίνεται και αυτός διψήφιος ο τέταρτος παίκτης Σικάλ, με 11 πόντους δεύτερο σκόρερ, 10 έχουν οι Κλάρκ και Τέιβις, 14 ο Σμιθ. Εδώ το replay. Έξω βγάζει ο Πογκτάνοβιτς. Μπάλα καταλήγει στον Γιωβάνοβιτς. Ελεύθερος για τρεις για τη Λόφτσεν, εύστοχος από τον Νίκολα Παράτσα. Διαφορά σε μονοψήφιο. Ή όχι, σε διψήφιο παραμένει, 11 διορθώνω, 68-57. 68-57, ναι. Ναι. Διότι μέτρησε και για δίποντο εκείνο τελικά. Γιωβάνοβιτς στον Σούσιτς, κλείνεται πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Σαχίν Ντέιβις, που αναγκάζει σε λάθος την αντίπαλη ομάδα. Αυτό θα έλεγα, κυρίως το λάθος που έγινε από πλευράς Λόφτσεν, καθώς ήταν τρεις καλαθοσφαιριστές στην αντεπίθεση σε ανοιχτό γήπεδο και ένας αθλητής της ομάδας της Πρίστινα. Που έχει πάρει τον πάγκο που συνήθως κάθεται, όχι συνήθως, κάθεται για το γήπεδο. Καλάθι από τον Diamond Stone. 70-57. Λάτκοβιτς έψαξε τον Νίκολα Παράτσα, του οποίου έβαλε δύσκολα εκεί. Η πάσα ήταν και ψηλά και μπροστά και αδύνατο, με λίγα λόγια, να την πάρει, να την προλάβει ο forward της ομάδας της Λόφτσεν. Απλά να πούμε ένα σταριστικό στοιχείο, ότι είμαστε 7-21 πριν από την λήξη του αγώνα και η Πρίστινα έχει πετύχει 70 πόντους. 76 είναι ο μέσος όρος στα τελευταία 10 παιχνίδια σε Ευρώπη και στην χώρα της, αλλά έχει 90 πόντους μέσο όρο απέναντι στα δύο παιχνίδια που έδωσε με την Λόφτσεν. 90 πόντους μέσο όρο. Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό. Σιούτ για 3 από τον Μπερίσσα, που βάζει δεύτερο τρίποντο στην τέταρτη περίοδο. Ο αρχηγός
της ομάδας του Κωσόβου, φτάνει τους 9 πόντους με 3 στα 7 τρίποντα. Πολύ σημαντική 6 πόντη για την ομάδα του, η οποία δεν μπορώ να πω ότι έπιασε υψηλά επίπεδα απόδοσης φυσικά σήμερα. Η Λόφτσεν δεν είναι κακή ομάδα, όμως η Σιγκάλ είναι καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, και το λέμε περισσότερο και εν όψη του μεθαυριανού τελικού, απλά η Σιγκάλ έδειξε αδυναμίες, αυτό έλεγα. Εκτός το ότι η Λόφτσεν έδειξε αδυναμίες, η Λόφτσεν υποπίπτησε πάρα πολλά εύκολα λάθη και είναι αυτό που την κρατάει και μάλιστα πίσω στο σκορ. Ναι, δεν έχει εκμεταλλευτεί και τις στιγμές της. Συνεχίζει να έχει περισσότερα σούτ, έχει 11 περισσότερα, αλλά το ποσοστό ευστοχία της είναι μόλις το 35,4%, mm-hmm. πάρα πολύ χαμηλό, με 3 στα 20 τρίποντα. Ενώ εδώ, από την άλλη, η Σιγκάλ βρίσκει στόχο από μακριά με 8 στα 22 τώρα τα τρίποντά της. Το τρίποντο εδώ ήταν από τον Φίσνικ Ρουκόβα, που πάει στους 9 πόντους. Διαφορά εκτοξεύεται στους 19. 76-57, ένα σερί 8-0 για την Σιγκάλ από το σύν 11 στο σύν 19. Λάτκοβιτς. Πολύ ωραία τρίπλα, εφεύγει ωραία. Το επιθετικό rebound από τον Λόπισιτς. Το φάουλ έκανε ο Σαχίτ Ντέιβις. Είναι το φάουλ νούμερο 2 για τον Ντέιβις. Κακό το φάουλ, καθώς τελείωνε και ο χρόνος των 24 δευτερολέπτων για την ομάδα της Λοφτσέν, όπου θα ήταν η τέταρτη φορά στο παιχνίδι που θα τη συνέβαινε αν δεν γινόταν το φάουλ. Στη γραμμή βρίσκεται ο Μίλος Λόπισιτς, ο οποίος σήμερα έχει μία στις 5 βολές, μαζί με αυτό που πέτυχε μόλις τώρα. 76-59. Ήταν, έβαλε και τις δύο βολές μάλλον, έτσι. Ναι, ναι, πέτυχε και τις δύο βολές. Άρα έχει, ναι, 2 στις 5. Δύο βολές τώρα για την Σιγκάλ. 5-41 για το τέλος. Πλέον θεωρώ ότι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα θα ανατραπούν. Εκεί που η Λόφτσεν κατάφερε να μειώσει, Ανδρέα, στους 7, λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 60-53. Ήταν και το πιο κοντινό της σημείο. Ενδεικτικό είναι ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο η Σιγκάλ έχει ένα επιμέρους σκορ 14-6 από την αρχή του τελευταίου δεκαλέπτου, που αν πετύχει και τώρα. Σε μόλις δηλαδή 4 λεπτά και 20. Μπράβο, συνεχίζεις, ολοκλήρωσε αυτό. Και αν πετύχει και τις δύο βολές, ο καλοσφαιριστής ο Ντέιβις θα πάει στο 16-6, 10 πόντους ολόκληρους θα είναι η διαφορά για το τελευταίο δεκάλεπτο. 78-59 λοιπόν, οι βολές ήταν ευστοχές. Η Σιγκάλ Πρίστινα οδεύει προς τον τελικό της Βαλκανικής Λίγκας για άλλη μια φορά στην ιστορία της. Αν νικήσει σήμερα, θα αγωνιστεί για τρίτη φορά σε τελικό. Ήδη ήταν μοναδική από τρεις μόνο ομάδες, μάλλον έχουν παίξει σε πάνω από ένα τελικό Βαλκανικής. Έχουν παίξει σε τελικό Βαλκανικής Λίγκας τέσσερις ομάδες, όχι τρεις. Η Ρίλσκι από τη Βουλγαρία, η Χάπολ Καλίλ Γκιλμπόα Καλίλ και η Λεύσκη Σόφιας. Σιγκάλ Πρίστινα, δύο τελικοί, δύο κατακτήσεις. Ελπίζουμε, αν παίξει με την ΑΕΛ, να έχει και ένα αργυρό μετάλλιο που της λείπει από τη συλλογή της. Ναι, ας ευχηθούμε βέβαια, αφού θα πάει τελικό, τουλάχιστον να μην έχει υψηλή απόδοση. Αν παίξει με την ΑΕΛ, ναι, αν δεν παίξει με την ΑΕΛ, ας το πάρει ο καλύτερος, δεν πειράζει. Στόουν βγάζει έξω στον Ντέμι, που θα πετύχει και αυτός καλάθι. Ήταν ο μοναδικός παίκτης πέραν από τον Άμστερντ που δεν έχει παίξει σήμερα, που δεν είχε βάλει καλάθι ο Ντέμι, και το έκανε μόλις τώρα. Rebound κατεβάζει ο Στόουν, η διαφορά έχει πάει σχεδόν στους 20 και τώρα έχει ξεπεράσει τους 20. Με το εύκολο lay-up με το αριστερό από τον Μουχαμεταλή Γιαννιέβα. Ξανά εδώ το replay. Και ενδεικτικό είναι αυτό που είπες, Ρόδοτε, ότι και το έλεγα και πιο πριν για την πλουραλιστικότητα στο σκοράρισμα των παιχτών της Πρίστινα. Ένας παίκτης μόλις δεν έχει πετύχει καλάθι και δεν έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό. Το shoot για τρεις, άστοχο, από τον Μπογκδάν Μπογκδάνοβιτς, που παραμένει άποντος από την περιφέρεια, από τα 6.75, 0 στα 3, 4 στα 23
τρίποντα η Λόφτσεν πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό, πάρα πολύ χαμηλό. Ενώ για πρώτη φορά σήμερα μετά από την αρχή του αγώνα η Λόφτσεν κατάφερε να μαζέψει περισσότερα αμυντικά από ό,τι επιθετικά rebound. Είναι 22-23. Ενώ 10-28 είναι αντίστοιχα επιθετικά αμυντικά για την Σικάρ. Stone. Πήγαμε στο τελευταίο τετράλεπτο του αγώνα. Ο Stone ζητάει screen, κάνει το shoot για 3. Σιγά δεν βιάζονται οι της ομάδας του Κωσόβου. Προσπαθούν να ροκανίσουν το ρολόι για να περάσει ο χρόνος όσο δυνατόν περισσότερο. Και εκτός από αυτό, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχουμε δει πάρα πολλά στο μπάσκετ, αλλά αυτή η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη και ίσως να θέλουν να κρατήσουν και δυνάμεις εν ώψη του τελικού, αφού θα προκριθούν στο Final Four. Στον τελικό του Final Four. Ετοιμάζονται οι της Σικάλ να πανηγυρίσουν αυτή την πολύ σημαντική πρόκληση. Είπαμε, θα είναι η τρίτη στην ιστορία τους, αν τα καταφέρουν, που όπως φαίνεται θα τα καταφέρουν. Τελευταία φορά ήταν το 2016 με coach, το είπαμε και νωρίτερα, τον Αντώνη Κωνσταντίνη, το δικό μας, τον Κύπριο, ο οποίος ήταν προπονητής της Σικάλ στην κατάκτηση του τίτλου. Μπάλα εκεί χτύπησε πάνω στον διαιτητή, ο οποίος ήταν μέσα στο παρκέ. Ήταν μέσα στο παρκέ και γι' αυτό δεν δόθηκε κατοχή. Απολογήθηκε κιόλας στην Λόφτσεν, η οποία ακόμη και έτσι με έκτο παίχτη να δίνει ασίστ, δέχεται καλάθι. Η Λόφτσεν που δεν της βγαίνει το παιχνίδι σήμερα. Εδώ δύο φάσεις κοντά στο καλάθι, άστοχες για την Λόφτσεν. Γρήγορα στο fast break βγαίνει η Σικάλ, το shoot για 3. Δεν θα βάλει το καλάθι ο Ντέρικ Βίλσον. Και τώρα είναι η Λόφτσεν που τρέχει στο fast break με τον Τζουκάνοβιτς. Δίνει στο Γιωβάνοβιτς, ο Γιωβάνοβιτς πετυχαίνει το καλάθι. Πάει στους 10 πόντους ο νεαρός καλαθοσφαιριστής, ο Μάσαν Γιωβάνοβιτς, μόλις 18 ετών. Γιαννιέβα έδωσε στον Βίλσον το σούτ για 3 από τον Ρουκόβα, άστοχο. Γιωβάνοβιτς θα δεχτεί το μπλοκ από τον Ρουκόβα, στη συνέχεια δύο βολές. Ο Ρουκόβα παραδέχεται εκεί την παραβασή του. Και χαμογέλασε και μαζί και με τον διαιτητή της αναμέτρησης που έδωσε το φάουλ, το παραδέχθηκε. Βλέπουμε εδώ την φάση, στο δεύτερο μπλοκ δόθηκε το φάουλ. Υπάρχει μια ανήσυχη ηρεμία εδώ στο γήπεδο, δεν ξέρω αν το νιώθεις και εσύ, Ανδρέα. Είναι ηρεμία, αλλά εγώ πιστεύω ότι ξέρουμε τους φίλους της ΑΕΛ. Ναι, θα πάνε στα ύψη. 8:30 θα ξεκινήσει το επόμενο παιχνίδι. Απλά τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ηρεμία. Απλά να πούμε και για τον κόσμο μας ακούει ότι και 7 η ώρα ξεκίνησε και ο ποδοσφαιρικός αγώνας της ΑΕΛ. Ίσως έξω να βλέπουν προς το παρόν και την ομάδα τους που αγωνίζεται στο ποδοσφαιρικό. Παίζει η ΑΕΛ την ημέρα που παίζει η ημιτελικό Βαλκανική. Ναι, είναι από αυτά που τα παράδοξα. Η ΑΕΛ αγωνίζεται εδώ στην Λεμεσό. Α, παίζει και εντός έδρας. Καλά, δεν το ανέβαλαν το παιχνίδι να πάει αύριο. Και μάλιστα για τους φίλους του ποδοσφαίρου προηγείται η ΑΕΛ του Ορθέλου με 1-0 με γκολ του Παπαθώτη. Okay. Εγώ πάντως αν ήμουν ΑΕΛίστας δεν θα σκεφτόμουν καν να πάω στο ποδοσφαίρο. Πάντως όχι μόνο σήμερα, πάντα. Πάντως το μπάσκετ η ΑΕΛ είναι εξαιρετική εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Απλά να πούμε ότι οι οργανωμένοι φίλοι της ΑΕΛ, ο ΣΥΦΑΕΛ, έκανε κάλεσμα για να έρθει στο σημερινό παιχνίδι στις 8:30. Ήδη το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Η πληροφόρηση που είχαμε πριν ότι έμειναν ελάχιστα εισιτήρια. Προσθέθηκε και άλλη μια εξέδρα για τους φίλους της ΑΕΛ πίσω από εμάς. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο για τον Νίκο Σολομονίδης. Και ομορφαίνει και το γήπεδο και η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα για την ομάδα της ΑΕΛ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην ζωντανή μας μετάδοση από τον Νίκο Σολομονίδης. Μένουν 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Η Σικάλ Πρίστινα προηγείται με 23 πόντους της Λόφτσεν, έχοντας χτίσει μια σημαντική διαφορά στην τέταρτη περίοδο. Η διαφορά στους 7 λίγο πριν το τέλος της τρίτης. Στην τέταρτη, Ανδρέα, το σκορ είναι 25-11 το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο. Μάλιστα. Εντάξει. Πού να πάει να σταθεί η Λόφτσεν με αυτή την απόδοση. Το συγκεκριμένο σημείο του αγώνα
Η Σιγκάλ ουσιαστικά τι έκανε, σοβαρεύτηκε. Ναι. Σοβαρεύτηκε και καθάρισε το παιχνίδι. Η Σιγκάλ Πρίστινα λοιπόν θα προκριθεί σε τρίτη, για τρίτη φορά στην ιστορία της σε τελικό της Βαλκανικής Λίγκας. Εδώ γρήγορα η επαναφορά, ωραίο το τελείωμα από τον νεαρό. Εδώ πέρα δεν υπήρχε ούτε και χρόνος για την ομάδα της Λόφτσεν και γι' αυτό είδαμε και το γρήγορο καλάθι. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Τζουκάνοβιτς λοιπόν. Το είδαμε και στο replay. Η Σιγκάλ βρίσκεται στην επίθεση. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ. 1,5 λεπτό για το τέλος. Δεν έχει παίξει καθόλου ο Μάλκομ Άρμστεντ, που εντάξει, το καταγράφουμε διότι ακόμη και τώρα που έχει κρυφθεί το παιχνίδι δεν τον έχει βάλει ο coach. Είτε καν να δοκιμάσει το πόδι του, άρα ίσως να έχει κάποιο θέμα. Θα το ψάξουμε λίγο και θα δούμε. Να με ενημερώσουμε από το Βάντα, παιδιά, θα έχουμε δηλώσεις στο post-game. Αν θα πάρουμε δηλώσεις από τους coach ή όχι. 87-66 είναι το σκορ, 1,5 λεπτό για το τέλος. Άρα με το τέλος της αναμέτρησης θα κλείσουμε, θα φύγουμε για λίγο από το γήπεδο. Θα επιστρέψουμε φυσικά μισή ώρα πριν από το jump ball της αναμέτρησης της ΑΕΛ με την ΠΕΙΑ. Mm-hmm. Το παιχνίδι εκείνο ξεκινάει στις 8.30. Αυτό σημαίνει ότι στις 8 θα είμαστε ζωντανά για τον ιστορικό αγώνα της ΠΕΙΑ ΠΟΛΕΚΑΕΛ με την ΠΕΙΑ του Κωσόβου. Τη δεύτερη ομάδα του Κωσόβου σε αυτό το Final Four. Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Όλα έχουν κρυθεί εδώ στον Νίκο Σολομονίδης. 87-66 είναι το σκορ, με την Σιγκάλ να έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Μεγάλη νίκη λοιπόν, Ανδρέα. Έτσι να κάνουμε την αποφώνησή μας. Ναι, να πούμε ότι η ομάδα της Σιγκάλ Πρίστινα είναι πάνω από τον μέσο όρο της στα παιχνίδια της. Μέσο όρο έχει 75 πόντους, πέτυχε 87. Mm-hmm. Αλλά πολύ κοντά στο μέσο όρο απέναντι στην Λόφτσεν, καθώς είχε πετύχει 90 πόντους ως μέσο όρο. Τώρα με αυτό το καλάθι είναι στους 89. Πολύ κάτω από τα στάνταρ της η Λόφτσεν. Έχει πιάσει όμως το μέσο όρο που ανάφερες πριν. Το 90 είναι τρομερό αυτό. Το 90. Μπράβο, το είπες, ναι. Και πολύ κάτω από τα δικά της στάνταρ η Λόφτσεν, αφού στο πρωτάθλημά τους έχουν 74 πόντους μέσο όρο, τώρα έχουν πετύχει μόλις 69 με το τρίποντο που μόλις είδαμε. Mm-hmm. Νίκη λοιπόν για την Σιγκάλ Πρίστινα, θα πάει στον τελικό για τρίτη φορά στην ιστορία της στην Βαλκανική Λίγκα. Η Σιγκάλ Πρίστινα, η οποία έχει αγωνιστεί έχει τρεις φορές αγωνιστεί και η Χάμπολ Καλίλ Γκιλμπόα, 5 φορές η Λεύση της Σόφιας και 3 φορές η Ρίλσκι από την Βουλγαρία. Η Σιγκάλ Πρίστινα λοιπόν, η νικήτρια του πρώτου ημιτελικού, 89-69 το τελικό σκορ στο Νίκο Σολομονίδης, πρόκριση στον τελικό της Βαλκανικής Λίγκας, στο Final Four. Η Σιγκάλ Πρίστινα από το Κόσοβο, η οποία πλέον περιμένει αντίπαλο και πλησιάζει η μεγάλη στιγμή με την ΠΕΙΑ ΠΟΛΕΚΑΕΛ να αντιμετωπίσει την ΠΕΙΑ του Κωσόβου. Ήδη οι παίχτες της ΠΕΙΑ έχουν πατήσει παχαίνα τους εκεί με τις κίτρινες εμφανίσεις. Εμείς βλέπουμε εδώ τους παίχτες της ΣΥΚΑΛ που έχουν πανηγυρίσει στο κέντρο του γηπέδου. Δεν έχει τελειώσει όμως η δουλειά τους, θα επιστρέψουν σε δύο μέρες εδώ στο Σολομονίδης. Θα έχουν φυσικά και προπόνηση αύριο για να αγωνιστούν στον τελικό. Ελπίζουμε να είναι η ΑΕΛ αντιπαλός στο τελικό. Αυτό θα το μάθουμε στο παιχνίδι που ξεκινάει στις 8.30. Βγαίνουμε όμως αέρα στις 8. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές του Capital και διαδικτυακά του alphasports.tv, σας αποχαιρετάμε για τώρα. Επιστρέφουμε σε περίπου μισή ώρα με το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΛ κόντρα στην ΠΕΙΑ του Κωσόβου.